κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, φίλες και φίλοι του μπάσκετ σαν ολότητα. Θα βρεθούμε για πρώτη φορά από το Κρυστό του Μαντουλίδη College. Σας ευχαριστούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την με το πρώτο σκορ, οι εξελίξεις με προλαβαίνουν για μία ακόμα φορά. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ του Καντάντι και Τσέλιγκαντς. Οι δύο ομάδες μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά για το ντέρμπι κορυφής του τρίτου ομίλου για τρεις έκτοφα από τον Κόνσυλα, ο οποίος είναι ο frontman της ομάδας των Τσέλιγκαντς. 2-3. Οι Καντάντι και Τσέλιγκαντς έχουν από 7 νίκες και μία ήττα στον τρίτο όμιλο. Οι Τσέλιγκαντς έχουν μεταξύ άλλων διαφορά ότι έχουν 4 παίκτες στον πάγκο έναντι 3 των αντιπάλων τους. 4-3 μέσα από τη ρακέτα. Ακρίδης. Στολίδης, όλο passing game. Ακρίδης βρέθηκε ελεύθερος, δεν το πήρε. Πάει μέχρι μέσα με ταμπλό άστοχος. Υπάρχει εκθετικό rebound. Τα δύο σχήματα είναι σχεδόν το ίδιο, ίσως θα έχουν λίγο πιο ψηλό σχήμα οι του Καντάντις. Θα δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν, καθώς έχουν απέναντί τους τον Αποστολίδη και τον Κόνσουλα, δύο πύργους των Τσέλιγκαντς. Υπάρχει αλλαγή κατοχής, 4-3. Προείπαμε, προμηνύεται ένα ντέρμπι μετά όλα του με την πρώτη φορά που εκπέμπουμε από το Μαντουλίδη College για το 2024. Για τρεις από την κορυφή βρίθηκε αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Αποστολίδης. Θα αστοχίσει, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και σφύριγμα. Πρώτο σημαντικό φάουλ στο παιχνίδι. Φάουλ είναι χαμηλά. Αναφορά του για τρεις. Άστοχος. Δημητριάδης, το έριξε έξω ο Δημητριάδης. Δημητριάδης θα πάει μέχρι μέσα, η reverse. Δώσε δύο αντιπάλους, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Μέσα στη ρακέτα υπάρχει αρκετά μεγάλη ολιγορία των Τσέλιγκαντς. Παρά το γεγονός ότι έχουν τον Κόνσουλα μέσα. Πανέμορφη προσπάθεια και σούδους. Βρέθηκε ελεύθερος. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο και τιμώρησε τους Τσέλιγκαντς. 6-3. 6. Υπάρχει φάουλ. Έχουμε περάσει 2,5 λεπτά 18. Στο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είναι δύο πολύ επιθετικογενείς ομάδες. Βρίσκουν πόντους με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Οι Σουγκαρντάντις θα κλειθούν ενώ πάει μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ από τον Κυριακίδη. Ο κύριος Κυριακίδης μόλις με διέψευσε, πήγα να πω το ακριβώς αντίθετο, πήγα να πω ότι η λογική λέει ότι οι Σουγκαρντάντις θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στον επιθετικό τους πλουραλισμό, καθώς δεν είναι μια τόσο σταρόδια εν την ομάδα όπως οι Τσέλιγκαντς με τον Κότσουλα, ο οποίος μπορεί να κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε ρακέτα, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Έμεσο τρίποντο τώρα από τον Κυριακίδη. Παρίσις, για να πάρει την μπάλα. Μακρύδης. Παρίσις είναι ιδιαίτερα δραστήριο softball παιχνίδι του, πήγε να πάρει τώρα την μπάλα. Δεν θα φτάσει σε αυτόν. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Παρίσις, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι, μπορείτε να τις βρίσκετε. Να βρίσκετε δηλώσεις και αυτού αλλά και πολλών άλλων παιχτών στη σελίδα μας στο Facebook, όπως και δηλώσεις των MVP. Ανακοινώσει σχετικά με τη Λίγκα και πολλά άλλα. Ένα jump shoot άστοχο. Δημητριάδης έχασε ένα shoot νωρίτερα. Κόνσουλας θα ξεφορτωθεί τον κοντύτερο αντίπαλό του. Δημητριάδης μπήκε και βγήκε η μπάλα, δεν έχει μπει ακόμα ρυθμό. Υπήρχαν προϋποθέσεις του σχεδιασμού, αλλά θα προτιμήσει σετ παιχνίδι η ομάδα των Σουγκαρντάντις. Υπάρχει τώρα επιθετικό φάουλ. 6-43 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Παρά Τσέλιγκαντς. Για να δούμε. Παρίσις.
Χαρίσης, ο οποίος αναμένεται και αυτός να καλύψει πολλές θέσεις από την θέση του point guard μέχρι τη θέση του small forward. Ένα jump shoot από τον Δημητριάδη, ένα ακόμα άστοχο. Δεν έχει καταφέρει ο ψηλός του Τσέλικας να βρει ένα ρυθμό στην επίθεση. Παίζουν με αρκετά ψηλό σχήμα τώρα οι Τσέλικας, καθώς έχουν στη διάθεσή τους και Δημητριάδη και Κόντσουλα και Αποστολίδη. Μακρύδης και Χαρίσης δραστηριοποιούνται περισσότερο στην θέση των guard. Με το πρώτο time-out στο παιχνίδι, με 6 και 7 να απομένουν για το τέλος. Μείνετε μαζί μας, στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στο κλειστό των Μαντουλίδη College. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time-out. Εξάντλησαν και οι δύο όλο το χρόνο που είχαν για το time-out. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές. Ο Βαζόπουλος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τη Τσέλικαν. Αλλαγή μάλλον, διορθώνω. Πολύ ωραία ραβέρσα από τον Χαρίση. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound και foul. Κερδίζει ο Παπαδόπουλος με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει η δράση. Έχουμε τις πρώτες βολές επίσης στο παιχνίδι. Παραμένει ψηλό το σχήμα των Τσέλικαντς. Παράκη, ασίστε εσείς οι δύο κάτω, κοιμήνω και εσείς. Ο Παπαδόπουλος άλλαξε τον Δημητριάδη, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα επιθετικό ρυθμό. Εύστοχος ο Παπαδόπουλος στην πρώτη. 9-4. Και κολλάει την ομάδα του από το ενεργητικό των τριών πόντων, στους οποίους είχαν κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα. Εύστοχος και στη δεύτερη, 9-5. 2-2 τα ομαδικά φάουλ για την κάθε ομάδα. Δεσίδης θα πάρει ένα screen. Υπάρχουν αλλαγές τώρα, έχει μείνει με τον Κόντσουλα. Πολλές αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Έτσι βρέθηκε ελεύθερος με mismatch και αρκετά μπροστά από τον προσωπικό του αντίπαλο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Παδόπουλος. Πολύ όμορφη επίθεση προηγουμένως με τελικό αποδέκτη τον φιλό της ομάδας των Sugar Daddies. Υπάρχει ένα ακόμα καλάθι όμως στην απέναντι πλευρά. Μέσα θα χάσει προς τη μην. Δεσίδης θα πάρει την μπάλα. Πάρει ένα screen, jump shoot. Άστοχο. Μάχη για το rebound. Βγάζει τελικό νίκηση. Παίκτη των Sugar Daddies, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Αλλά η μπάλα κόλλησε στο ταμπλό. 4 εναντίον 4. Jump shoot από τον Κόντσουλα. Έστοχο. Κόντσουλας είναι ο τελευταίος παίκτης μάλλον που το θέλουν οι Sugar Daddies ή οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα for that matter να αποκτήσει επιθετικό ρυθμό. Μέσα κερδίζει φάουλο του Σίδης. Θα εκτελεστεί το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Και για τους Sugar Daddies υπάρχουν δύο ακόμα αλλαγές για τους Τσέλικας. Μακρύδης και Χαρίσης περνάει εκτός. Θεοδόρου και Στεργίου περνάνε εντός. Ανακατεύουν την τράπουλα σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά οι Τσέλικαν. Άστοχος την πρώτη και Σίδης. Σιάμ! Σιάμ! Αλλαγή! 3-0 τα επιθετικά rebound για τους Sugar Daddies. Άστοχος και στη δεύτερη. Κάνει μπάλα στα χέρια ο Θεοδόρου. Καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερος από την γωνία. Άστοχος ο Κόντσουλας. Και τώρα προϋποθέσεις όχι συνειδιασμού αλλά τρεξίματος εν πάση περιπτώσει για τους Sugar Daddies. Με κοντύτερο, με ψηλότερο μισκόρυντα αντίπαλο πάει μέχρι μέσα. Jump shot με μεγάλη καμπύλη και ταμπλό άστοχο. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Σε 3 με μεγάλη καμπύλη άστοχο. Δεν θα παχθεί ένα ακόμα επιθετικό rebound μετά από άστοχο shoot. Χαμόγελα από τον Παπαδόπουλο. Τον Sugar Daddies, υπάρχει παίκτης κάτω. Όλα καλά όπως φαίνεται. Τώρα ετοιμάζονται και οι πρώτες αλλαγές για τους Sugar Daddies. Σίσκος και... περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Thank you.
ώστε να πάρει την μπάλα. Δεν έχουμε δει πολλές φορές ενώ σου διατρείς από τον Σίσκο άστοχος. Airball. Σίσκος μας έκανε επίσης κάποιες δηλώσεις από το Sugar Daddy's πριν το παιχνίδι. Μπορείτε επίσης να βρείτε την δήλωσή του στη σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχει η κανονία του Τσέλιγκανς. Έχουμε δει αυτό που πήγα να πω προηγουμένως. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε αυτά τα πρώτα 7,5 περίπου λεπτά οι Sugar Daddy's να πάνε σε προσωπικές επιθέσεις απέναντι σε ψηλότερους παίκτες των Τσέλιγκανς. Για τρεις εύστοχο από τον Αποστολίδη, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ιδιαίτερα δραστήριοι και στις αλλαγές τους οι Τσέλιγκανς. 11-13 αλλαγές εννοώ από τον πάγκο. Αλλά και στην άμυνα. Αλλάζουν το screen, δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς έχουν ψηλότερο σχήμα. Το οποίο τρέχει όμως. Θα περάσει τώρα η μπάλα το κέντρο. Ο Τσουλάς από τη γωνία από εκεί που αστόχησε λίγο πριν. Τώρα θα εκστοχίσει. 11-15 του κούτυνε για 2 πόντους. 11-15. Τους Έλιγκαντς έχουν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους. Ένα σουτ για 3 άστοχο. Και τώρα Κόντσουλας στην απέναντι γωνία έχει αποκτήσει ρυθμό για τα καλά. Η διαφορά είναι στο συν 6 για τους Τέλιγκαντς, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν ακόμα και με 9-3 στην εκκίνηση. Δεν είχαν βρει ιδιαίτερο ρυθμό στην επίθεση. Και Σίρι θα πάρει ένα σκρίν, θα πάει αντίθετα. Σίσκος. Το spacing δεν ήταν πολύ καλά, αλλά τώρα στα 7 δευτερόλεπτα θα σταθεί στον αέρα. Θα εκτελέσει πολύ όμορφη προσπάθεια κόντρα σε αντίπαλο αρκετά ψηλότερο. Θα το δούμε πολλές φορές απόψε αυτό. Για 3, ένα ακόμα εύστοχο από τον Αποστολίδη. 13-20. Τώρα βρίσκονται οι Sugar Daddy's με την πλάτη στον τοίχο. Κεσίδης. Λάκης. Σίσκος πάει στην κορυφή, θα πάρει την μπάλα, πάει στα πάλι. Την μπάλα θα πάει στην αδύνατη πλευρά. Ένα jump shoot άστοχο από τον Κυριακίδη. Αμυντικό rebound και shoot για 3 στην κίνηση. Εύστοχο από τον Κόντσουλα, ένα shoot το οποίο θύμισε κατά πολύ NBA με το πόσο γρήγορα πάρθηκε. Και το γεγονός ότι μετρούσε για 3. Συμπόρισε την κακή transition άμυνα ο Κόντσουλας και στέλνει την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Ο ρευστικός στον αέρα, εύστοχο, λέει από τον Μπολάκη, 15-23. Κόντσουλας πατώντας τη γραμμή, ένα jump shoot άστοχο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση ο Μητριάδης. Τρίτο φάουλ, τρίτο φάουλ. Εδώ είναι το τρίτο φάουλ του Παπαδόπουλου. Εδώ και 9 λεπτά έχει 3 φάουλ χωρίς να έχει ξεκινήσει βασικός. Πάρα πολλά είναι τα 3 φάουλ για 9 λεπτά παιχνιδιού. Με οποιοδήποτε παίκτη έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Το Μαντουλίδη College 15-23. Άστοχο, δεν υπάρχει κατέβασμα. Εκ νέου για τους Sugar Daddy's μετά από κάποιες διαφωνίες για 9-14 επίθεση. Κεσίδης θα πάρει στην κορυφή. Σίσκος ιδιαίτερα δραστήριος στο softball παιχνίδι του. Βρίσκεται από τη μία στιγμή στην άλλη να υπάρχει φάουλ. Στη μία στιγμή στην άλλη, στη μία θέση στην άλλη. Υπάρχει λάθος. Όχι φάουλ. Φθηνό λάθος, δεν συγκράτησε ο γκάρτ του Sugar Daddy στην μπάλα. 15-23 παραμένει. Πάρει τώρα την μπάλα ο Στεργή, ο οποίος κοίταξε λίγο το χρόνο. Σουτ για 3, άστοχο. Υπάρχουν συγκεκριμένες μονάδες που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά από την Κόντσουλα για τους Τέλιγκαν. Απέναντι σε 2 screen βρέθηκε ελεύθερος που θα εκτοχίσει στο shoot για 3. Μολάκης. Κυριακίδης διορθώνω. 6 δευτερόλεπτα. Τελευταία έκρηξη για τους Τέλιγκανς. Συμφορτώθηκε 2 αντιφάλου, θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το foul.
ο Δημητριάδης. Θα εκτελέσουν το δεύτερο ζευγάρι ελεύθερων βολών των πρώτων 10 λεπτών τους οι Τζέλιγκανς. 18-23, η διαφορά μπορεί να πάει στους 7. Άστοχο στην πρώτη. 2 στις 3 για τους Τζέλιγκανς. Οι οποίοι έχουν 5 στα 10 τρίποντα, πολύ υψηλό ποσοστό, 50%. 10 τρίποντα σε 10 λεπτά είναι πάρα πολλά. Στόχησε στην πρώτη. Έστοχο στην δεύτερη. Υπάρχει ένα δευτερόλεπτο χωρίς time out. Για να δούμε αν μπορείς να βγάλει ένα θαύμα η ομάδα των Sugar Daddies. Δεν θα μπορέσει. Έτσι ολοκληρώνονται τα πρώτα 10 λεπτά στο 18-24. Πολύ ψηλό παιχνίδι. Οι Τζέλιγκανς κατάφεραν να επανέλθουν μετά από ένα μικρό blackout, έχοντας βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο για το 9-3. Από τότε έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό τόσο επιθετικά όσο και αυτοπεποίθηση στην άμυνα, αλλάζοντας σε πολλές αλλαγές στα screen. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Μαντουλίδη College, το σκορ είναι 18-24. Οι Τζέλιγκανς προηγούνται με 6 πόντους στον Sugar Daddies στο derby της Development League για τον τρίτο όμιλο. Οι δύο ομάδες είναι στο 7-1. Ένα χαρακτηριστικό, ένα στατιστικό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το 0 στο ενεργητικό των επιθετικών rebound των Τζέλιγκανς, οι οποίοι έχουν ένα ψηλότερο σχήμα αλλά δεν έχουν πάρει ούτε ένα επιθετικό rebound έναντι 4 των Sugar Daddies. Οι Τζέλιγκανς επίσης έχουν πολύ ψηλό δείκτη assist λαθών, έχουν 7 assist για μόλις ένα λάθος έναντι 2 assist για 2 λάθη των Sugar Daddies. Η πρώτη κατοχή του δευτέρου δεκαλέπτου είναι για την δεύτερη προαναφερθή στα ομάδα. Υπάρχει μικρή διακοπή. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στρέψαμε μετά από ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Η μπάλα είναι εκ νέου για τον Sugar Daddies. Τώρα θα ξεκινήσει επίσημα το δεύτερο δεκάλεπτο. Σίδης. Για τρεις έστοχο από τη γωνία με το καλημέρα της δεύτερης περίοδου. Πολάκης θα εστοχίσει από τη γωνία έχοντας περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Κόντσουλας κοιτώντας το καλάθι, ξαναπάρει την μπάλα έχοντας προχωρήσει αρκετά μέσα, θα γυρίσει με κοντύτερο αντίπαλο, θα εστοχίσει. 21-26. Πολύ ψηλό ενεργητικό και για τις δύο ομάδες. Υπάρχουν βήματα τώρα από τον Πολάκη, πολύ συνηθισμένο λάθος να ξεκινάει επιθετικός με, ειδικά μετά από προσποίηση με λάθος πόδι. Ή αντίστοιχα από τη γωνία να πατάει την πλάγια γραμμή. Ωραία πάσα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Το τελικό αποδέκτη ψηλό τον Τζέλιγκανς που είχε πάει μέχρι μέσα. Πολάκης. Ήδης πάει μέχρι μέσα και αυτός. Θα χάσει την μπάλα, πήγε να βγάλει μια πάσα, είχε περικυκλωθεί από δύο και τώρα ο μέτρη του είδους στον εφηβιασμό τέλει. Ο Κόνσουλας θα πάρει το φάουλ. Με το πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο είναι χαμηλά. 21-28 η διαφορά στους 7. Μαντουμάν τώρα η άμυνα των Sugar Daddies, υπάρχει άστοχο στο για 3 και προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Τέσο, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα αναγκαστικά τον Τζέλιγκανς, καθώς ο Παπαδόπουλος είναι στον πάγκο, έχει φορτωθεί ήδη με 3 φάουλα από τα πρώτα 9 λεπτά της πρώτης περίοδου. Μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, πολύ όμορφη πάσα, Πολάκη στα... Κάνει βήματα για μία ακόμα φορά, back to back, αυτή τη φορά μέσα στη ρακέτα. 21-28, έχουν κολλήσει εδώ και κάποια ώρα στους 21 πόντους. Εδώ και 2-3 κατοχές οι Sugar Daddies. Χρονικά δεν είναι πολλή ώρα, αλλά με το ρυθμό που έχει το παιχνίδι και με το πόσο ψηλά πάει το σκορ
2-3 κατοχές χωρίς να σκοράρεις μπορεί να είναι αρκετές και το σκορ θα αυξηθεί ακόμα παραπάνω με ένα έκτοπο σούτ του Αποστολίδη από την γωνία, από την αριστερή πτέρυγα. Το σκορ στο 21-31, έχουμε τώρα την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Λέιζερ πάσα μέσα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Το τελικό αποδέχτη τον Κεσίδη. Ο Λάκης έβγαλε μια όμορφη πάσα όντας στην περίμετρο. Αποστολίδης, κόνσουλα σου για 3 εύστοχο και αυτό 23-34. Κόνσουλα βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Χαμόγελα τώρα με τον Αποστολίδη, που είναι λογικό. Έχει προχωρήσει αρκετά μέσα στη ρακέτα ο Κεσίδης, τώρα θα βγάλει στη γωνία. Μετά από ένα screen θα εκτελέσει με μεγάλη καμπύλη ο Σύσκος, θα στοχίσει. Στη μέσα, σκληρό φάουλ. Φυσικά το τέσσερα, σας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα εκτελεστούν βολές για μία ακόμα φορά. Έσκοπο στην πρώτη ο Τέσσερ. Άστοχος στη δεύτερη. Σύσκος στη γωνία, στη διατρής, άστοχος. Στο transition παιχνίδι δεν κατάφερε να τιμωρήσει την άμυνα των Τσέλιγκανς. Το Eurostep άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο τον Αποστολίδη. Ανάμεσα σε τρεις δεν ήθελαν να του κάνουν foul. Έτσι αρκέστηκαν στο να δεχτούν τους δύο πόντους. Υπάρχει time out από τους Σουγκαρντάτες, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να αυξάνεται κατά πολύ. Στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Μαντουλίδη College, στο κλειστό γήπεδο. Το σκορ είναι στο 23-37. Οι Τσέλιγκανς είχαν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο για τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες κατοχές, αλλά έχουν καταφέρει να επανακάψουν και με το παραπάνω, έχοντας τη διαφορά στους 14 πλέον πόντους μετά από 13 αγωνιστικά λεπτά και κάτι. Μεταλλευόμενοι την πολύ μεγάλη ευστοχία τους από την γραμμή των 6.75, μετρώντας 7 στα 13 τρίποντα. Κολάκης. Υπάρχει deflection και η κατοχή είναι για τους Τσέλιγκανς. Υπάρχει η μακρινή μπάσα τώρα σε αμυντική ανισορροπία, αλλά επιστρέφουν οι παίκτες των Σουγκαρντάτες. Στα 15 δευτερόλεπτα υπάρχει κλέψιμο από τον Σύσκο, ο οποίος θα... δεν θα κατεβάσει τελικά αυτός. Θα πάρει ένα σουτ για τρεις, άστοχος. Υπάρχει μάχη για τον επιθετικό rebound. Βγάζει νικητή τον Κόντσουλα, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Το Eurostep, ο ίδιος το επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο. Τώρα θα τελειώσει τη φάση. Κάτι του λέει ο Αποστολίδης, γελάνε οι δυο τους. 23-39. Ήδη οι Σουγκαρντάτες καλούνται να βρουν σκορ και να περιορίσουν κάπως τουλάχιστον από τη γραμμή των 6.75 τους αντιπάλους τους. Ένα σουτιά 3 άστοχο από τον Παπαπαπούλο από τη γωνία. Πάει μέχρι μέσα, κοιτάξτε πόσο αποφασιστικά πάνε όλοι οι ψηλοί των Τσέλιγκανς μέσα στη ρακέτα. Αυτή τη φορά ο Δημητριάδης ήταν τελικός αποδέκτης. Πορευτικό, δεν θα βγάλει το lay-up. Ήδη θα πάρει την μπάλα, καλάθι και φάουλ. Ανάσα για τους Σουγκαρντάτες. Το σώμα χρεώθηκε στον Δημητριάδη ενώ υπάρχουν αλλαγές. Σε λίγο.
Κυριάδης για τους Σουζαρντάνης που περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Έστωπος, ενώ ετοιμάζεται και ο Μακρύδης και ο Χαρίσης να περάσουν για τους Τέλιγκαν. Θα βγει από την εσωτερική ο Κόντσορα, θα πάρει την μπάλα, θα ξαναλλάξει. Πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ επίσης. Πληρώνει μερικώς με το ίδιο νόμισμα ο Στεργίου. Θα έχει πληρώσει με το ίδιο νόμισμα αν ευστοχίσει και στην πόλη. Τώρα πραγματοποιείται η προαναφερθής αλλαγή. Ο Τσουλάς δεν έχει κάτσει ακόμα στον πάγκο, παίζει πάρα πολλά λεφτά και εκτός απρόοπτου θα παίξει και απόψε. Άστοχος του βολή, δεν υπάρχει παίκτης να διεκδικήσει το rebound. Οι Τέλιγκανς δίνουν περισσότερη έμφαση στην άμυνα στα 5 τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Μέχρι μέσα, καλά του φάουλ για μία ακόμα φορά από τον υπάρχει μία ακόμα αλλαγή. Τώρα θα περάσει ο Χαρίσης. Τρίτη σερή φάση, τρίτο σερή goal foul. Άστοχη συμβολή, μάχη για το rebound από Γεσίδη, δεν θα τον βγάλει νικητή. Χαρίσης θα πάρει την μπάλα. Μακρύδης, έχοντας πιο φρέσκο μυαλό όπως είναι λογικό, μπάλα θα πάει χαμηλά, καλό passing game από τους Elegants. Θα δώσει ένα screen ο Δημητριάς, δεν θα πάρει, θα βρεθεί ελεύθερος. Αλλά κλείστηκε από δύο, πολύ καλό passing game, κάποιος πρέπει να σουτάρει όμως. Θα το κάνει ο Δημητριάδης με επιτυχία, 28-45, φορά στους 17. Διπλώνει άμυνα πάνω στον Κεσίδη, τον φυσικό guard που προκύπτει από το σχήμα των Σουγκαρντάντης. Θα ξαναπάρει αυτό στην μπάλα. Υπάρχει overplay άμυνα από τον Χαρίση για να πάρει την μπάλα. Ο Κόντσουλας δεν θα παίξει άμυνα πάνω στο σουτ που κατάλαβε ότι θα έπαιρνε ο προσωπικός στον αντίπαλο. Θα πάρει ο Κολάκης. Υπάρχει φάουλ. 4-2 τα αγωνιστά για Ντάζις και Τέλιγκανς αντίστοιχα. Το τελευταίο που είχα να δώσω είναι η πρώτη. Υπάρχει deflection, προσπάθεια για κλέψιμο, δεν θα ολοκληρώσει τελικά. Ο Δημητριάδης. Κυριακίδης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Γιάννης περνάει στον χώρο με μεγάλη καμπύλη σουτ από τον Δημητριάδη. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Γιακίδης θα πάρει ένα σκρίν, θα πάει αντίθετα. Κάνει μια μικρή βόλτα στην αριστερή πτέρυγα. Υπάρχει παράβαση. Βάλουμε ξανά για τους Τσέλιγκανς. Μακρύδης. Κόντσουλας. Ξανά ο Μακρύδης. Θα πάει στην εσωτερική, θα αστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound, κόντσουλα σου για 3. Άστοχος, δεν θα χάσει και κάποιον. 28-45. Παραμένει. Υπάρχει παρατήρηση στον πάγκο των Σουγκαρντάντης.
κατοχή είναι για τους Sugar Daddies. Τώρα θα αρχίσει το παιχνίδι, έχει πέσει λίγο ο ρυθμός με τις συνεχόμενες διακοπές. Ένα βήμα θα ξανανεύει. Γιαγίδης πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Δημητριάδη. Μακρύδης θα πάρει μια πάσα η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Δημητριάδης θα πάρει και την επίθεση, θα στοχίσει όμως με ένα jump shoot. Είναι αρκετά άστοχος στο πρώτο ημίχρονο ο Δημητριάδης, δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα ρυθμό. Έχει πάρει κάποιες παραδές προσπάθειες στο πρώτο δεκάλεπτο. Υπάρχει καλάθι τώρα μέσα στη ρακέτα των Τέλγκανς, οι οποίοι την φρουρούν πολύ καλά, αλλά τώρα δέχτηκαν δύο πόντους. Πάει μέχρι μέσα από τον Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει περάσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει επιθετικό rebound, που διαθέτει μεγάλη καμπύλη από τον Μακρύ που θα βρει μόνο σίδερο. Ο Παπαδόπουλος ανέβηκε για να του δώσει ένα σκρίν, ο οποίος δεν το εκμεταλλεύτηκε. Πάει μέχρι μέσα ο Κεσίδης, πολύ όμορφη προσπάθεια. 32-45. Κόνσουλας πάει μέχρι μέσα. Τριάντα 2-45, το σκορ έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί το παιχνίδι των Τσέλιγκανς, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να έχει πέσει στους 13. Άστοχος την πρώτη ο Κόντσουλας, να ετοιμάζεται αλλαγή. Έστοχος στη δεύτερη. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Σεργίου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, Χαρίσης θα περάσει εκτός. 32-46, για να δούμε αν αυτά τα τελευταία 2 λεπτά θα μπορέσουν οι Sugar Daddies να ρίξουν τη διαφορά κοντά στους 10 ή ακόμα και κάτω από τους 10. Θα πάρει ένα screen, πάει να βγάλει μια no-look πάσα, αλλά δεν θα βγει. Θα λείπει σε παίκτη των Τσέλιγκανς. Μακρύδης, Κόντσουλας, Παπαδόπουλος είναι ελεύθερος, δεν θα πάρει την μπάλα. Μακρύδης το ψηλότερο αντίπαλο, αλλαγές στα μαρκαρίσματα των Sugar Daddies. Υπάρχει καλάθι, υπάρχουν δύο παίκτες κάτω. Κατοχή είναι για τους Sugar Daddies, δεν υπάρχει κάποιο περαιτέρω σφύριγμα. Παρά το γεγονός ότι έπεσαν δύο παίκτες κάτω. Κεσίδης. Κεσίδης βρήκε αρκετά ανοιχτό το διάδρομο. Θα χάσει την μπάλα όμως. Κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση για να ηρεμήσουν οι παίκτες, τους παίκτες του. Σεργίου που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Παπαδόπουλος πάρει την τρίπλα, πάρει τα βήματα, θα αστοχίσει όμως, θα πάρει ένα φάουλ για δύο βολές, φάουλ που χρεώθηκε στον Πολάκη. Τώρα θα περάσει ο Αποστολίδης που είχε μείνει αρκετή ώρα στον πάγκο, θα αλλάξει τον Κόντσουλα, ο οποίος περνάει για πρώτη φορά μετά από 19 σχεδόν λεπτά στον πάγκο, να πάρει κάποιες ανάσες. Άστοχος στην πρώτη ο Παπαδόπουλος. Mm. 32-48 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη, rebound από τον Παπαδόπουλο. Πάρει ένα screen, συναλλαγές. Άλλαξε με δύο ψηλότερους παίκτες, θα αστοχίσει τελικά όμως ο Παπαδόπουλος. Θα πάρει την μπάλα χαμηλά μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια με τον δικό του προσωπικό αντίπαλο, θα αυτοχύσει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολο καλάθι, πολύ δύσκολο καλάθι που μπορεί να δώσει ένα ψυχολογικό boost μεταξύ άλλων στην ομάδα του.
έχουμε περάσει, ενώ θα πάρει ο Παπαδόπουλος μια καστή πάσα, καλάθι και φάουλ. Πολύ κακό σενάριο για τους Sugar Daddies, οι οποίοι είχαν ένα μικρό momentum. Τώρα θα περάσουμε οι αλλαγές. Σίσκος περνάει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Στις δηλώσεις που μας έκανε αναφέρθηκε κυρίως στην άμυνα που πρέπει να παίξει η ομάδα του. Ο Βαδόπουλος θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Στις 12 βολές για τους Pelicans, οι οποίοι έχουν 7 στα 15 τρίποντα. 10 τελευταία δευτερόλεπτα. Θα μείνει ένα περίπου δευτερόλεπτο αν εξαντλήσουν την επίθεσή τους οι Sugar Daddies. Άστοχος του για 3, υπάρχει επιθετικό rebound. Χωρίς foul, αλλά πρόμεση και τελειώσει μετά από αυτό το επιθετικό rebound. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει στο 34-51. Οι Pelicans έχουν χτίσει μια διαφορά η οποία καλά κρατεί. Δεν φαίνεται να είναι ένα παρόδικο ξέσπασμα μετά το 9-3. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Το σκορ είναι 34-51. Οι δύο ομάδες τώρα θα επιστρέψουν σιγά σιγά για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Οι Pelicans έκαναν κάποια προθέρμανση στα σούτ για 3 στο διάστημα των περίπου 5 λεπτών που κράτησε το διάλειμμα της ανάπαυλας. Πρέπει να πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχη. Κάτι που στην προπόνηση εδώ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το με τα στατιστικά. Τους έχουν πολύ ψηλό ποσοστό στα σούτ για 3, έχουν 7 στα 15. Έχουν 12 στα 21 δίποντα, έναντι 13 στα 22, 2 στα 12 τρίποντα μόλις για την ομάδα των Sugar Daddies. 2 στις 5 βολές, οι Pelicans δεν έχουν δώσει πολλά φάουλ, πολλές βολές, μόλις 3 φάουλ. Σε άλλα νέα, το παιχνίδι έτοιμο να ξεκινήσει. Σε άλλα νέα, μεγάλο ντέρμπι επίσης στο γήπεδο 10 μεταξύ Μασκετός Αβρων και Χόστον Celtics. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 8-0 και στο 6-2 αντίστοιχα. Λίγο πριν την λήξη της τρίτης περίοδου είναι στο 42-35. Η πρώτη εβδομάδα στο νέο έτος έρχεται με πολλά derby σε Development League και όχι μόνο. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Pelicans, οι οποίοι έχουν το momentum. Προσπάθησαν να αναχυτήσουν κάπως τους Sugar Daddies στο τέλος της δεύτερης περίοδου, δεν τα κατάφεραν στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούσαν. Τώρα τα λένε με τους διευθυντές παίκτες. Τώρα θα πάρουν την μπάλα. Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Δηλαδή overplay άμυνα. Ο Μαδογιάννης θα στοχίσει airball ο Χαρίσης. Φάνηκε πολύ διατεθειμένος ο Αμαδογιάννης να παίξει άμυνα πάνω στην μπάλα. Για να δούμε αν η υπόλοιπη ομάδα του έχει την ίδια νοοτροπία και θα κυνηγήσει το ίδιο την κάθε κατοχή. Σίσκος και Σίδης. Εκεί από τη γωνία ο Κυριακίδης θα πάρει την μπάλα. Όλο passing game μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Σίσκος για 3 άστοχος. 2 στα 13 τώρα για τους Ζαρντάντιτς. Υπάρχει μια πάσα στον Κόσλο, ο οποίος βγήκε στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Γιατί έκλεψε ο Κυριακίδης. Ο Κεσίδης βρίσκεται. Σίσκος βρέθηκε ελεύθερος, δεν θα πάρει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο. Ένα jump shoot άστοχο από τον Κεσίδη, ο οποίος βρέθηκε στην κίνηση ελεύθερος από την δυνατή πλευρά. Jump shoot άστοχος ο Κόνσουλας, ο οποίος έχει κάτσει μόλις 1,5 περίπου αγωνιστικό λεπτό στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Εντάξει είμαστε. Ο Στολίδης ήταν αυτός που τον είχε αλλάξει. Υπάρχει μια διακοπή, υπήρχε σύγκρουση μεταξύ κάποιων
Μπαστόλ. Πάλι είναι για τους Σουγκαρντάντες, δεν υπάρχει από το σκρίμα. Διακίδης. Πάει αντίθετα από το σκριν και σίδης θα ξαναπάρει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα. Υπάρχουν βήματα. Αλλά και να μην υπήρχαν θα έχανε την μπάλα, καθώς η πάσα που έβγαλε ήταν καταδικασμένη να αποτύχει, ήταν περικυκλωμένος. Τριάδης. Για τρεις αποστολή της έκτοχος από την κορυφή. Η διαφορά μπαίνει για πρώτη φορά στους 20 πόντους. 34-54. Οι Καρτάτες πλέον έχουν ανέβουν ένα βουνό. Διακίδης. Κουσίδης. Αυστηρό man to man το σύστημα στην άμυνα των Τσέλιγκας, αλλά θα καταφέρει να διασπαστεί. Αυτό το play-up του Αμαδογιάννη μέσα στη ρακέτα. Τσέλιγκας θα πάνε και αυτοί μέσα στη ρακέτα, αλλά θα στοχίσει ο Χαρίστης σε ένα ανάποδο lay-up, έχοντας πάρει την πάσα από τον Κότσουλα. Μπερδεύτηκε λίγο ο Κεσίδης. Και θα υποπέσει στην παράβαση. Η μπάλα είναι για τους Τσέλιγκανς, αλλά θα ήταν έτσι κι αλλιώς, καθώς είχαν καθαρίσει το rebound. 36-54. Κόντσουλας μέχρι μέσα αποφασιστικά. Άλλαξαν αμέσως οι παίκτες, αλλά δεν κατάφεραν να τον ανακριβήσουν. Έτσι σκόραρε 2 ακόμα πόντους ο frontman της ομάδας του Τσέλιγκανς. Δεν θα πάρει το σουτ, φοβήθηκε. Θα πάει μέχρι μέσα, jump shoot άστοχο για μία ακόμα φορά. Αποστολίδης. Πατώντας έχω την εντύπωση στη γραμμή, θα αστοχίσει. Αρχίζει θετικό rebound, ο Κόντσουλας είναι αρκετά ελεύθερος, είναι πάρα πολύ ελεύθερος. Σηκώνει και τα δύο χέρια, τώρα θα πάρει την μπάλα. Δεν θα πάρει τόσο για τρεις. Αν έπαιρνε την μπάλα, ενώ υπάρχει έξω από την όμορφη προσπάθεια με ταμπλό. Αν έπαιρνε την μπάλα 5-6 λεπτά, δευτερόλεπτα νωρίτερα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα δίστασε καθόλου να πάρει ένα ακόμα για τρεις. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Κεσίδης. Μια ακόμα φορά. Αμυντική ανισορροπία, το Eurostep. Ένα ακόμα έστοχο lay-up σε μεθυνδιασμό από τον Μέτρη του είδου στον Γιάννη Κόντσουλα. Διαφορά έχει καθορώσει στους 24. Πάει μέχρι μέσα, Σίσκος με μεγάλη καμπύλη, έστοχος. Κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Χειροκροτήματα και για τους Τσέλιγκανς από τους παίκτες στον δικό τους πάγκο. Χαρίστης. Τριάδης με μεγάλη καμπύλη, ένα σπρώξιμο της μπάλας σε τυχόρη πάντα από τον Χαρίστη. Ένα jump shoot πολύ παρόμοιο με τον ίδιο τρόπο που εστόχισε προηγουμένως ο Κόντσουλας. Θα αστοχίσει, αλλά υπάρχει ένα ακόμα θετικό rebound και φάουλ χαμηλά. Το πρώτο ομαδικό για τους Sugar Daddies και το πρώτο ομαδικό για την τρίτη περίοδο. Τριάδης αποστάρει. Jump shoot, θα αστοχίσει, έπαιξε πολύ καλή άμυνα προσωπικός του αντίπαλος. Και τώρα προηγουμένως εμβιασμού θα πάρει ένα screen. Σκύνης πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Ίσως να ήθελε να πάρει κάποιο foul. Αυτό να επιδίωξε και τώρα υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Πολάκη. Πέντε, επτά τα επιθετικά rebound. Με το μοναδικό στατιστικό στο οποίο δεν υπερισχύουν οι Sugar Daddies, τα επιθετικά rebounds. Κατά πολύ, οι Τσέλιγκανς, με συγχωρείτε, έχουν 7-1-5. Βλέποντας κάποιος τη διαφορά στους 19 πόντους και τη διαφορά στο σχήμα, θα περίμενε να είναι παραπάνω από 2 επιθετικά rebounds διαφορά. Έφτιαξε στην πρώτη. Πόσα έχει το 25, 3. Μαλάκι, 3. Διαφορά ξανά στους 20. Έχουμε 25 λεπτά παιχνιδιού. Παραπάνω, άστοχος
στη δεύτερη, θα συγκρατήσει ο Κεσίδης. Μάλλον θα πάει στη δεύτερη γωνία. Ζαμψού, Κυριακίδης έστοχος. Θα πέσει η διαφορά ξανά στους 18. Ο Λάκης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ποιον θα αλλάξει. Ο Τσουλάς κάνει την κίνηση, δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Πάει με ταμπλό, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Αποστολίδη. Σε μια κίνηση που έχουν κάνει πολλοί παίκτες των Τσέλιγκαν στην τρίτη περίοδο. Δεν ξέρω αν είναι εντολή κάποιου coach. Υπάρχει καλάθι και φάουλ, βρήκε ελεύθερο διάδρομο. Τελέγει και μια συγκυρωματική βολή ο Μαδογιάννης. Τώρα θα περάσει ο Πολάκης. Άστοχος στη δεύτερη, 45-61. Διαφορά στους 16. Γυρίσει, πάει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη προσπάθεια, το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Κόντουλας και ο Τριάδης και ο Αποστολίδης. Ξύλι των Τσέλιγκαντς, υπάρχει στήριγμα για φάουλ που χρεώνεται στον... Δημητριάδη. Ο Κρίδης θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, ξεκίνησε βασικός αλλά δεν έχει παίξει πολλά λεπτά. Θα αλλάξει τον Χαρίση. Ο Κίδης. Σίβης θα πάει μέχρι μέσα. Πολάκης με το που μπήκε στο παρκέ θα πάρει ένα σουτ για τρεις. Εύστοχος, ζεστός ο Πολάκης παρόλο το γεγονός ότι ήρθε από τον πάγκο. Μέσα. Θα γυρίσει πολύ εύστοχο, πολύ καλή προσπάθεια. Κάνει και το σχετικό παραγγελικό από το Λίδης. Μέχρι μέσα πάτησε να συμπληρώσουμε το ίδιο νόμισμα, δεν θα εξοχίσει όμως. Γιάννης ενώ ένα ακόμα lay-up από τον Τριάδη αυτή τη φορά. Εσίδης. Γιου σου για τρεις, άστοχος. Ένα jump shoot από την αντίληψη στην ελευθερία βολών, θα ευτοχίσει. 69 η πόντη του ενδυτικού των Τσέλιγκαντς. Δηλαδή 48. Μέχρι μέσα της Ίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση των Sugar Daddies. Ο Κιού. Σίσκος, ένα shoot από την κορυφή για τρεις, άστοχο. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound, η μπάλα είναι για τους Τσέλιγκαντς. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Καλό ομαδικό παιχνίδι, Κόντσουλας θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound, θα κερδίσει το foul, θα αρκεστεί σε δύο βολές αυτή τη φορά. Σίσκος! Σίσκος! Κόντσουλας άστοχος στην πρώτη. Ο Κόντσουλας ο οποίος έχει χωρέσει το
φανέλα του ΠΑΟΚ σε πολλές ακαδημίες. Έχει περάσει από τους μαχητές Πεύκων και στην Μύκονο έκανε πολύ καλή καριέρα. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία χρόνων. Γνωρίζεται από το 2013 σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ μέχρι το 2020. Υπάρχει μία ακόμα άστοχη επίθεση από τον Σουγκαντάντη. Μέχρι μέσα τον κύριο Στεπ καλάθι και φάουλ αυτή τη φορά από τον Κόντσουλα, ο οποίος κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής κυρίως μέσα στη ρακέτα. Σταματήσει να κυνηγάει τόσο πολύ το τρίποντο. 4 φάουλ για τους Σουγκαντάντης, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Έστωχο και στην βολή ο Γιάννης Κόντσουλας, 48-72. Διαλλαγή είναι εδώ, πρέπει να πάρει. Με αλλαγές. Ο Παδόπουλος περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Κωσίδης. Αλλάζουν οι παίκτες των Σουγκαντάντης. Υπάρχει επιθετικό rebound. Κινούνται πολύ στο πολυπαθήνι τους. Στο διατρής άστοχο από τον Κωσίδη. Ακρίβης θα καθαρίσει τη φάση. Έχουμε μπει στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Ένα σουτ από τα 8 περίπου μέτρα από τον Αποστολίδη άστοχο. Πρέπει να δοκιμάσει την τύχη του βλέποντας τη διαφορά να έχει εμφανιστεί στους 24 πόντους πλέον, αλλά στους 22 πλέον. Έγραψε ένα εύκολο jump shoot από τον Σίσκο. Θα περάσει στον πάγκο τώρα ο Αποστολίδης, θα περάσει στη θέση του Σιριού. Επίθεση για 14 τώρα για τους Πελικάνς. Κόντσουλας για 3, άστοχος, μάχη για το επιθετικό rebound, δεν θα βγάλει την εκδοχή. Τον Τέλιγκαντς, υπάρχει φάουλ από τον Κόντσουλα στον εθνικιασμό που επρόκειτο να συμβεί. Αντιλήφθηκε την αμυντική ανισορροπία και αποφάσισε να δώσει ένα φάουλ. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Τέλιγκαντς για τα τελευταία 1 και 5 της τρίτης περίοδου. Σίσκος. Πάρει ένα σουτ για 3 πίσω από το screen. Είναι άστοχος, αλλά θα πάρει σε επιθετικό rebound. Ξανά Σίσκος. Γιου. Βρέθηκε ελεύθερος. Ο Κόντσουλας τον περίμενε λίγο πιο μέσα. Περίμενε ότι θα πάρει την εσωτερική. Θα χρησιμοποιηθεί πάσα, η οποία δεν είναι για κανέναν τελικά. Γελάει λίγο ο Κόντσουλας. Έχουν ξανά την κατοχή. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πολύ όμορφη προσπάθεια ανάποδα. Λέει άμυνα. Δόρου. Δόρου. Μακρύβης στην γωνία. Πολύ καλά κλεισμένη σχεδόν όλοι του οι συμπαίκτες, αλλά πήρε το σύντια 3 και στόχισε. 7 δευτερόλεπτα τώρα, όλα στην επίθεση των Σουγκαντάντης. Διακίδης, ένα jump shoot για 3 άστοχο, ένα step back. Χαρακτηριστική κίνηση που κίνησε αυτή του Mike James. 52-75 σκορ μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού. Οι Τσέλιγκαντς έχουν αυξήσει, δεν έχουν μόνο διατηρήσει, έχουν αυξήσει τη διαφορά που είχαν χτίσει από το πρώτο ημίχρονο. Και μετά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση. Η μπάλα είναι με τους Σουγκαντάντης. Υπάρχουν κάποιες συνειδήσεις. Τώρα θα μπει η μπάλα στο παρκέ. Σίσκος θα επαναφέρει. Χαμόγελα από τον Σεργίου, ο οποίος
πήγε να παίξει overplay άμυνα στην επαναφορά, αλλά δεν ακολούθησε. Πάρει τώρα το rebound. Κούλας. Κρύβης. Μέσα, airball. Τότε δεχτεί αρκετά μεγάλη πίεση. Για τρεις βρέθηκε ελεύθερος, εύστοχος. Μελόπουλος. 55-75, διαφορά ξανά στους στρογγυλούς 20 πόντους. Κόντσουλας. Παπαδόπουλος. Μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον Κόντσουλα, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Αναφορά για τους Τέλιγκανς με 14 δευτερόλεπτα. Θεοδόρου, Αλχαμιλά, Κόντσουλας, Τζάντσου, πολύ άστοχο αυτή τη φορά. Γιακίδης. Μέχρι μέσα, ενδιαφέρον match-up θα βγάλει το λοιπόν το Δημητριάδη. Για τρεις, άστοχο από τον Θεοδόρου στην κίνηση. Γιακίδης. Σίσκος. Συγκράτησε την μπάλα μετά από overplay του Θεοδόρου. Παπαδόπουλος. Θεοδόρου πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχοντας κατάσταση 2-2-1. Για τρεις, άστοχο. Βρέθηκε ελεύθερος πατώντας από την αντίθεση στη γραμμή. Άστοχος Τεργίου, υπάρχει σφύριγμα και κατοχή ξανά για τους Τσέλιγκανς. 57-75. Με τελευταία 8 λεπτά στο παιχνίδι, υπάρχουν βήματα. Θα γίνει μία ακόμα φορά από τον Στεργίου στο πρώτο ημίχρονο για τους Sugar Dadges, παρόμοιο λάθος, από την κορυφή εκείνη τη φορά. Κερκίδης, μέχρι μέσα, για τρεις, έστοχο από τη γωνία. Παπαδόπουλος στόχισε σε ένα σούτ που ήταν για 2-2 χρόνο. Ενώ δεν θα καταφέρει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Μέχρι μέσα στο Κίου θα χάσει την μπάλα. Και τώρα κόντρα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχουν την εντύπωση ότι δεν κάρφωσε. Αλλά οι δύο πόντοι είναι δύο πόντοι. 99-77. Jump shoot. Κόντσουλας 3-1-2-1. Αυτό πιάνει το σακάρτημα σίγουρα. Για τρεις, εύστοχο για μία ακόμα φορά. Κόντσουλας πάει μέχρι μέσα, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Στεργίου περνάνε εκτός. Στεργίου και ο Γιάννης περνάνε εντός. Μαλάκης
και τον Κόντσουλα. Έστωχο στην πρώτη βόλη. Σίδης θα συγκρατήσει τελικά. Ο Λάκης πάει θα στοχίσει, μάχη για το rebound, βγάζει τελικό νικητή τον Κόντσουλα. Θα σε έναν 2-1. Πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ στα 6 λεπτά. Είναι ασύλληπτα πράγματα ο Γιάννης Κόντσουλας. Διορθώνω, δεν ήταν καλάθι φάουλ. Παρασύρθηκα από την... από τον ρυθμό του παιχνιδιού. Υπάρχει αλλαγή κατοχής για τους Σουγκαρντάδη στην μπάλα. Σούστος. Τους 2-3 πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει. Κόντσουλα θα βγάλει μια πάσα. Η οποία χτύπησε πάνω σε ένα μπάνερ που κρέμεται από το... τον ουρανό του κλειστού γηπέδου. Του Μαντουλίδη Κόλετζ. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. 62-80 παραμένει. Ένας αρκετά ιδιαίτερος τρόπος να αλλάξει κατοχή. Μέχρι μέσα θα αλλάξει πολλές φορές. Θα πάρει ένα jump shoot. Πριν τώρα θα συγκρατήσει την μπάλα, άξιο την μπάλα στο καλάθι, μακρύβει με μεγάλη καμπύλη. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, διαφορά είναι στους 16 πόντους. 64-80, έχουμε μπει στο τελευταίο 5 λεπτό τη τέταρτη περίοδου. Μακρύβει, πάει μέχρι μέσα, σκαστή πάσα, όμορφη προσπάθεια, όμορφο καλάθι. 66-80. Για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποιο comeback. Το momentum είναι στα χέρια των Σουγκαρντάδη. Για 3 airball. 4-20 για το τέλος. Μέχρι μέσα block από τον Παπαδόπουλο. Και υπάρχει time out που έχουν καλέσει τους Elegants. Τρέφουμε σε πολύ λίγο, βλέπουμε τη διαφορά να έχει πέσει στους 14 πόντους και δεν θέλουν να δώσουν κάποια περαιτέρω ελπίδα στους αντιπάλους τους. Τρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη, Κόλεντ. Εκείνη για τους Σουγκαρντάδη. Υπάρχει φάουλ. Ένα jump shoot. Άστοχο. Όχι, λάθος. Για 3 και στην στατοχήση. Για μία ακόμα φορά. Στην κίνηση ο Παπαδόπουλος βρέθηκε στον αέρα. Θα πάρει ένα πολύ όμορφο καλάθι. 66-82. Για κλέψιμο στα 14 δευτερόλεπτα η επίθεση του Σουγκαρντάδη και Σίδης. Για 3-2 με μεγάλη καμπύλη, άστοχο, μάχη, πολύ μεγάλη μάχη για τον rebound. Υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση από τον Μουστελγιού. Τζάμψουτ από την γωνία για 3 από την δίκτυα του Γεσίδη, θα αυτοκίσει. Κόντσουλα θα κατεβάσει. Σεργίου.
Κόντσουλας. Περάσει μετά από πολύ ώρα στο παρκεχείο Τέσος. Πάρει τώρα την μπάλα. Να Κόντσουλας, Παπαδόπουλος στα 10. Πάρει ένα jump shoot με ταμπλό, θα στοκίσει. Πάει μέχρι μέσα. Για 3. Μεγάλη καμπύλη από, από την κορυφή με ταμπλό άστοχο. Θα περάσει το τελευταίο τρίλεπτο. Διαφορά είναι στους 16 πόντους. Οι Τέλιγκαντς θα πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια του ομίλου. Του τρίτου ομίλου. Τώρα έχουμε αλλαγές. Ο Στολίδης θα αλλάξει τον Κόντσουλα. Το είχε κάνει για μια φορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα το κάνει και στο τέλος του δεύτερου. Jump shoot εύστοχο από το ύψος των ελευθερών βολών περίπου από τον Βιβλάνη. Μέσα στη ρακέτα ξανά η μπάλα και πολύ ψηλό κρεμαστό για να δημιουργηθούμε τον ποδοσφαιρικό όρο shoot κάτω το καλάθι. Δεν θα μπει μέσα. Ο Γιάννης πάει μέχρι μέσα, υπάρχουν βήματα για μία ακόμα φορά. Έχουμε μπει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Για 3 ήθελε να το πάρει, το πήρε και ευστόχησε από τα 7,5 περίπου μέτρα ο Αποστολίδης. Είχε πάρει και ένα προηγουμένως και δεν ευστόχησε. Πισίδης. Μέσα θα βγάλει μια πάσα κάτω από τα πόδια, θα πέσει κάτω, η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι και αυτή η πολύ όμορφη πάσα δεν θα μετατραπεί σε assist. Από τον Κεσίδη, ο οποίος άφησε την μπάλα αλλά αυτή μπήκε και βγήκε. Μεδόρου. Jump shoot, την μπάλα μπήκε και βγήκε για μία ακόμα φορά. Από τον Τριάδη αυτή τη φορά το shoot. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση, το σκορ είναι στο 68-85. Τσέλιγκαντς υπάρχει για 2. Άστοχο από τον Γιάννη. Τσέλιγκαντς κατάφεραν να κυριαρχήσουν. Έχουμε πατημένο τον Γκάζι εδώ και 33-34 περίπου αγωνιστικά λεπτά. Δεν θα πάρει ένα ακόμα περίπτωμα στους 3. Θα πάει μέχρι μέσα ο Στολίδης που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 68-87. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα διαδικαστικού χαρακτήρα, διαδικαστικότατου χαρακτήρα το παιχνίδι που βλέπουμε τώρα. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται, τελικό σκορ χωρίς να υπάρξει κάποιο απρόπτο. Τώρα θα μηδενίσει το χρονόμετρο, τελικό σκορ στο 68-87. Διαφορά λίγη στους 19 πόντους. Τέλιγκαντς κατάφεραν να αξιοποιήσουν πολύ καλά τα δυνατά τους χαρτιά και να δείξουν στον Καναβάτσο μια πολύ μαχητική ομάδα αυτή των Σουγκαρτζάντης, οι οποίοι είχαν το αρνητικό μειονέκτημα έχοντας 8 παίκτες στη διάθεσή τους έναντι 9. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Να ευχηθούμε για μια ακόμα φορά σε όλους καλά Χριστούγεννα, να περνάτε καλά. Ακολουθείτε τα όνειρά σας, θα είστε πάντα καλά. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό, από τη διοργανώτρια αρχή, από το staff, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.